Καλησπέρα σας. Έχουμε στα χέρια μας τον τρίτο τόμο της συλλογής Αεροπλάνα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ήρθε η ώρα για το καθιερωμένο unboxing. Όπως βλέπετε, ο τρίτος τόμος της συλλογής κυκλοφορεί χωρίς πλάτη, σε πολύ καλή συσκευασία. Μπροστά βρίσκεται το μπλίστερ με το αεροπλάνο μινιατούρα και πίσω το τεύχος. Έχουμε φροντίσει να φαίνεται το όνομα ο τίτλος του τόμου και του αεροπλάνου στο κίτρινο πλαίσιο του τεύχους πάνω-πάνω, καθώς και μέρος από τον τίτλο της σειράς, αεροπλάνα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάνω στην πλαστικοποιημένη συσκευασία βλέπουμε το αυτοκόλλητο με την τιμή 9,95, που είναι η κανονική τιμή. Σε αυτή τη μορφή είναι πιο πρακτικός ο τόμος για τη μεταφορά, είτε τον παίρνετε από το περίπτερο, είτε σας τον φέρνει ο courier επειδή έχετε γίνει συνδρομητής και υποφελείστε από 15% έκπτωση και δωρεάν μεταφορικά. Στο πίσω μέρος διαβάζουμε Halifax B Mark 3. Χάρη στον σχεδιασμό του, η δράση του στον πόλεμο ήταν πολυπίκυλη. Έλαβε μέρος σε ναυτικούς και χερσαίους βομβαρδισμούς, σε αποστολές μεταφοράς και σε επιχειρήσεις κατασκοπίας και τεχνολογικού πολέμου. Ήταν ένα από τα 3 βομβαρδιστικά της ΡΑΦ. Ας πάμε ξανά μπροστά για να ανοίξουμε το τεύχος και το αεροπλάνο. Ανοίγουμε την προστατευτική σακούλα και ας βγάλουμε πρώτα το τεύχος. Για να δούμε. Όπως είπαμε, το τρίτο τεύχος είναι αφιερωμένο στο Halifax B Mark 3. Ας το ξεφυλίσουμε εστιάζοντας σε κάποιες πληροφορίες. Και πάλι είναι έγχρωμο με ενημερωτικά σκίτσα, αλλά και ορισμένες ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Σημαντικές μόνες φωτογραφίες. Και θυμόμαστε ότι είναι 16 σελίδες, όπως όλα τα τεύχη της συλλογής. Μάλιστα. Ας εστιάσουμε τώρα στην σελίδα 8. Διαβάζουμε. Το Halifax B Mark 3 ήταν ένα αξιόλογο βομβαρδιστικό πολλαπλών χρήσεων, αποτελεσματικό τόσο στις επιθέσεις κατά χερσαίων στόχων, όσο και στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, τις ηλεκτρονικές παρεμβολές και τη μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων. Στο site της συλλογής www.warplanes.gr, πέρα από πληροφορίες και δυνατότητα παραγγελίας για τη σειρά, θα βρείτε και την ενότητα αεροδόρα, που περιλαμβάνει ringtones, ιστορικά reports από αερομαχίες, αλλά και τα γραφικά που κοσμούσαν τα αεροπλάνα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η καλλιτεχνική μας ομάδα έχει αποδώσει εκ νέου αυτά τα ιστορικά γραφικά, προκειμένου να μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα εκτυπώσετε σε υψηλή ανάλυση. Να τονίσουμε πως τα αεροδόρα είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες, χωρίς περιορισμό στον αριθμό αρχείων που μπορείτε να κατεβάσετε. Σύντομα λοιπόν, στο www.warplanes.gr θα γίνει διαθέσιμο και το απόλυτα θρηλυκό Friday the 13th γραφικό με την νεκροκεφαλή που βλέπουμε να κοσμεί το Halifax B Mark 3 σε αυτές εδώ τις σελίδες. Διαβάζουμε 2 σελίδες παρακάτω, χαμηλά. Το απόλυτο ρεκόρ, το Halifax Friday the 13th, ήταν το βομβαρδιστικό της ΡΑΦ που ολοκλήρωσε τις περισσότερες αποστολές.
128 συνολικά, με λευκό χρώμα οι ημερήσιες και με κίτρινο χρώμα οι νυχτερινές αποστολές. Πρόκειται για το θρυλικό Friday the 13th Halifax. Ας πάμε τώρα να δούμε το αεροπλάνο. Για την ώρα. Το αεροπλανάκι συνοδεύεται, αεροπλανάκι, αεροπλανάρα στο συγκεκριμένο τεράστιο, συνοδεύεται από, όπως ξέρουμε, τη βάση εκθετηρίου και τον βραχίωνα μπρατσάκι. Ας το ανοίξουμε λοιπόν. Εξαιρετικά προστατευμένος το μπλίστερ. Μάλιστα. Θηρίο. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το βάζουμε κάτω προσωρινά για να βγάλουμε τον βραχίωνα και την βάση του. Συναρμολογούμε και τοποθετούμε τη μινιατούρα. Τέλειο. Μάλιστα. Τώρα μπορούμε να δούμε το αεροπλάνο με την ησυχία μας. Οι έλικες των κινητήρων βλέπουμε ότι κινούνται με άνεση. Μετά βλέπουμε... Θα δείξουν και από εδώ. Μετά βλέπουμε πολλές λεπτομέρειες όπως τα 4 πολυβόλα του οπίστιου πυργίσκου. Να πίσω. Το σηκώσουμε και λιγάκι, να δούμε τα πολυβόλα. Αλλά και τον ραχιαίο πυργίσκο με τα άλλα 4 πολυβόλα. Οι ρόδες είναι σε θέση προσγείωσης-απογείωσης και κατά αυτόν τον τρόπο το Halifax μπορεί να σταθεί σε μία επιφάνεια και ενδεχομένως να τσουλήσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Ας δούμε κάποια ακόμα πράγματα. Στην κάτω πλευρά το Halifax είναι βαμμένο σε γκρι σκούρο χρώμα. Πώς βλέπετε από την κάτω πλευρά. Ενώ το υπόλοιπο φέρει τα χρώματα της παραλλαγής. Πρόκειται για ευθεία αναφορά στο θρυλικό Halifax Friday the 13th που είδαμε νωρίτερα. Και αν εστιάσουμε μπροστά, βλέπουμε την νεκροκεφαλή με το δρεπάνι. Ενδιαφέρουσα προσθήκη αυτή. Άρα η αναφορά στο θρυλικό αυτό Halifax που έζησε
και επιβίωσε, ας πούμε, στον πόλεμο είναι σαφής με αυτήν εδώ τη μινιατούρα. Και εδώ βλέπουμε πόσο έχει προχωρήσει η τεχνολογία που μας δίνει εκπληκτική λεπτομέρεια αποτύπωσης, ακόμη και σε πάρα πολύ μικρές διαστάσεις. Αξίζει ακόμα να πάρουμε και τον φακό μας και να παρατηρήσουμε πόσο μεγάλη είναι η λεπτομέρεια σε αυτά τα σημεία. Είναι εξαιρετική η αποτύπωση που έχει γίνει. Όπως και τα Spitfire και Mustang του πρώτου και δεύτερου τόμου αντίστοιχα, έτσι και το Halifax B Mark III είναι πανέμορφο, στιβαρό και με εξαιρετική λεπτομέρεια σε άλλο επίπεδο. Ας τα δούμε τώρα όλα μαζί, τεύχος και αεροπλάνο. Και ας δούμε τώρα και τη συλλογή μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτή η παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας στη σειρά μας. Το Halifax B Mark III σας περιμένει τώρα στα περίπτερα στα 9,95 ευρώ.